ζούμε κάτω από την εξέδρα. Πρωτοβουλία του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συνδέσμου του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Η απόψινή εκδήλωση δεν αποτελεί κάτι το καινούριο. Απλώς συνεχίζει στην γραμμή και στην θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας που υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε το σχίσμα. Δεν ήρθαμε εδώ για να διατυπώσουμε καινούργιες θέσεις. Τις θέσεις που έχει η Εκκλησία μας αιώνες τώρα, αυτές τις θέσεις θα επαναλάβουν. Τις θέσεις που έχουν διακηρύξει οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πίστης μας. Τίποτε το καινούργιο, τίποτε το δικό μας. Αυτές τις θέσεις, επαναλαμβάνω, θα παρουσιάσει απόψε από το βήμα αυτό ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που υπάρχει στην Ορεινή Κορυνθία, ο πατήρ Μάξιμος, μοναχός Αγιορείτη. Το δικαίωμα της κυβέρνησης ήταν να τον καλέσει, αλλά δικαίωμα και του λαού είναι να κρίνει και να επικρίνει τις κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν δεχόταν ο ελληνικός λαός των πλήκτων, γιατί ήταν ο σφαγέας των λαών των Βαλκανίων, ήταν ο σφαγέας του Ιρακινού λαού, που ακόμα εκατομμύρια παιδιών στο Ιράκ πεθαίνουν από την πείνα λόγω του εμπάργου. Και δίπλα μας στη Σερβία και στη Βοσνία επίσης χιλιάδες λαού να πω υποφέρουν και έχουν σκοτωθεί και δολοφονηθεί, γιατί έτσι το ήθελε ο πολιτικός και οικονομικός πλανητάρχης. Όπως τότε ο ελληνικός λαός, ο δημοκρατικός λαός της Αθήνας και της Ελλάδας είπε όχι στην έλευση του κλήτων, του σφαγέα των λαών, του υπεριαλιστή κλήτων, να έρθει στην Ελλάδα, με το ίδιο νόημα λέμε σήμερα όχι στον πνευματικό ηγέτη του πνευματικού υπεριαλισμού. Δεν θέλουμε πνευματικό πλανητάρχη. Ότι στη νέα τάξη πραγμάτων, όπως διαμορφώθηκε μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλόκου, ο Πάπας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και γι' αυτό επίσης έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να καταπληγούν τα κινήματα στη Λατινική Αμερική, στην Ασία, στις Φιλιππίνες, και γι' αυτό σήμερα ο Πάπας ζητά μεγάλο κομμάτι από την τούρτα της νέας τάξης πραγμάτων. Και αυτό που ζητά είναι η αναγνώρισή του ως θρησκευτικού πλανητάρχη και ως πνευματικού ηγέτη της Ευρώπης. Εμείς τέτοιου είδους αναγνώριση δεν του παρέχουμε. Εμείς τέτοιου είδους αναγνώριση δεν πρόκειται να του δεχθούμε. Εμείς έχουμε ένα μόνο αρχηγό, αυτόν που σταυρώθηκε προημερών και αναστήθηκε προημερών, τον Αναστημένο Χριστό. Δεν έχουμε καμιά μεσαλλοδοξία. Δεν μισούμε ούτε ανθρώπους ούτε ιδέες. Αντιμαχόμαστε ιδέες. Αντιμαχόμεθα την πλάνη του παπισμού. Αντιμαχόμεθα στις αιρέσεις. Αυτοί που μας λένε «Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, να μην δέχεστε». Να μην δέχεστε τον αρχηγό, θρησκευτικό ηγέτη των Ρωμαιοκαθολικών. Δεν είναι θέμα ευγένειας, αγαπητοί μου. Δεν είναι θέμα ευγένειας. Πάπας σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Πάπας σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Δεν είναι θέμα, επαναλαμβάνω, ευγένειας. Όπως και το ξανατονίζω, προετών πρόσφατα είχαμε πει όχι στην έλευση των πλήτων, όχι ότι έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, αν θέλει σήμερα που δεν είναι πρόεδρος σας έτσι, δεν θα τον εμποδίσω. Με την ίδια έννοια έχει και το όχι μας στο εκπρόσωπο του πολιτιστικού υπεριαλισμού που λέγεται Πάπας της Ρώμης. Δεν θα πω τίποτε άλλο.
στην εκδήλωσή μας. Όσοι είναι εκπρόσωποι φορέων, έξω ο Πάπας απ' την Ελλάδα. Όσοι είναι εκπρόσωποι φορέων, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ στην γραμματεία για να ανακοινωθούν. Προς το παρόν, σας λέω ότι στην εκδήλωση θα βρίσκεται και θα χαιρετήσει, φαντάζομαι, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αυγουστίνου, του κόρφου Δωρίδος, ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, με τη συνοδεία. Το λόγο τώρα έχει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου και Παναγίου της Ορεινής Κορυφαίας, ο πατήρ Μάξιμος, μοναχός Καγιορείτης. Άξιος! Ειρηνικά, όπως είπαμε, θα ακούσουμε την ομιλία, θα κάνουμε την πορεία, αφού εγκρίνουμε το ψήφισμα. Ο πατήρ Μάξιμος εδώ. Πριν ξεκινήσω, θα παρακαλούσω και εγώ με τη σειρά μου, αφού καλωσορίσω όλους σας. Όσοι είχατε το θάρρος και την παρουσία να παρευρεθείτε σήμερα σε αυτή την ομολογιακή, ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κατά την άποψή μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι θέμα πίστεως. Πριν ξεκινήσω λοιπόν την ομιλία μου, θέλω να πω ότι για αυτή εδώ την συγκέντρωση εξασκήθηκαν πάρα πολλές πιέσεις και τηλεφωνήματα και έσωτε και έξωτε, όπως καταλαβαίνετε, για ευγνώμητους λόγους για να μην πραγματοποιηθεί. Επίσης, να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκκλησίες, σε πάρα πολλές εκκλησίες, όχι σε όλες βεβαίως, υπήρχαν και εξαιρέσεις, σε πολλούς ιερούς ναούς, οι οποίοι είχαν πάρει εντολή, ρητή και κατηγορηματική από την Ιερά Σύνοδο, ή καλύτερα από τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο της Μακεδονίας Ελλάδος, τον κύριο Χριστόδουλο, για να μην αφήσουν να μοιράζονται τα φυλάδια, τα φέιβολα που ανακοίνωναν την ημέρα και την ώρα της διαμαρτυρίας μας. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι δεν έχει σημασία το πόσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Όσοι είμαστε, λίγοι, αλλά όμως πιστεύω γεμάτοι από φλόγα, από πίστη, από θάρρος και από αγωνιστικότητα. Και ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ανά τους αιώνες στο διάβα της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, σε όλα τα γεγονότα που συγκρόνισαν την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, λίγοι, πολύ λίγοι, πολλές φορές μετρημένοι και στα δάχτυλα της μιας χειρός, της μιας παλάμης, ήταν εκείνοι οι οποίοι αντιδρούσανε και ερχόταν σε αντίθεση με το κατεστημένο, και το πολιτικό, αλλά και το εκκλησιαστικό. Να αναφέρω επιγραμματικά τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην κυρίως ομιλία μας, τη διέπραξη. Σχεδόν μόνος του αντιστάθηκε για να μην γίνει η ψευδοσύνοδος στην Φεράρα Φλωρεντία. Να αναφέρουμε επίσης
τους λίγους πιστούς χριστιανούς του Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι αντέδρασαν στον Πατριάρχη τότε Νεστόριο. Να αναφέρουμε τους λίγους χριστιανούς που αντεστάθησαν επί περίοδου οικονομαχίας τον 8ο αιώνα, μεταξύ αυτών και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στολίτης, ο οποίος υπέφερε τα πάντυμα μέχρι και εξορίες και θανάτους. Και να δούμε τέλος και στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος στην κυριολεξία μόνος του, μόνος κάθετα και πέρα για πέρα θα λέγαμε, με το εκκλησιαστικό και πολιτικό κατεστημένο στην αίρεση του μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού, που παρόλο που ήταν όλα τα πατριαρχία, τα τότε γνωστά πατριαρχία, τα πέντε, και το Πατριαρχείο της Ρώμης και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και της Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και των Ιεροσολύμων, πέντε ήταν τότε πατριαρχία, και ήταν όλοι με μία φωνή, ενή στόματι και μια καρδία, αποδεχτεί την αίρεση του μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού, μόνο ο Άγιος Μάξιμος αντεστάθηκε, πήγε κόντρα στο Πατριάρχη, στα Πατριαρχία. Είναι γνωστά στην ιστορία και τα γνωρίζουμε σχεδόν όλοι μας, μέχρι που κατάφερε τελικά να επικρατήσει η άποψή του, η άποψη του ενός, του Αγίου Μαξίμου του Μονογητού, και τελικά να έρθει η 6η Οικουμενική Σύνοδος το 681, η οποία και την εδικαίωσε μετά από 20 χρόνια που είχε κοιμηθεί. Μετά από 20 χρόνια, το 661 περίπου κοιμήθηκε, 681 έγινε η 6η Οικουμενική Σύνοδος. Και αν θέλετε, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε κάποιο λόγο του, απευθυνόμενος σε κάποιον ο οποίος κομπορημονούσε και έλεγε πολλά και διάφορα, ότι εσείς που αντιδράτε είσαστε λίγοι και εμείς που πρεσβεύουμε αυτό το θέμα είμαστε πολλοί, είπε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Σι λέει μεν αριθμής τας μυριάδας». Ο Θεός όμως αριθμεί τους σωζωμένους. Σημαίνει αριθμής των αμέτρητων που, αμέτρητο κόμμα, εγώ όπως δε τα σκεύη της εκλογής. Ή, όπως είπε σε παρόμοια περίπτωση ο Άγιος Θεόδωρος ο Στολίτης, αυτός ο γίγας του μοναχισμού, ο καθηγητής της Ερήμου, όπου και αυτός υπέφερε πάρα πολλά τότε για την οικονομαχία, αλλά κυρίως για τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου του 6ου αυτοκράτορα τότε, το 800 περίπου. Τι είπε σε αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν ότι καλά, εσύ ένας απλός καλόγερος, ένας μοναχός φτωχός, πας κόντρα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, πας κόντρα σε ολόκληρο το Πατριαρχείο, σε όλους τους αρχιερείς, σε όλη την Ιερά Σύνοδο? Αυτοί δεν γνωρίζουν, αυτοί δεν ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εσύ έχεις το δίκιο, ένας άνθρωπος, ένας μοναχός, και όλοι οι άλλοι έχουν το άδικο? Και απαντάει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στολίτης ότι εάν θέλεις, λέει, εάν θέλετε όλοι εσείς που μου λέτε όλα αυτά τα πράγματα, μπορείτε, λέει, να ακολουθήσετε του σωζωμένου Νόε το υποβρύχιο πλήθος. Εμένα δε, συγχωρέσατε με, διότι θέλω να ακολουθήσω τους ολίγους, τους 8 που έμειναν μέσα στην Κιβωτό και μόνο αυτοί σώθηκαν. Αλήθεια, πόσοι καταστράφηκαν, καταποδίστηκαν και απέθαναν όταν έγινε ο κατακλυσμός, όλοι οι οικουμένοι. Πόσοι σώθηκαν και πόσοι είχαν την αλήθεια και την ευσέβεια? 8 ψυχές. Ο Νόε, η σύζυγός του, οι 3 οι του και οι 3 γυναίκες τους. 8 άτομα.
και εν παρενθέσει, είναι συμβολικό αυτό το νούμερο, όπως λένε οι πατέρες, το 8, διότι δηλώνει την 8η κυριοτηρίδα όπου θα γίνει το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός να είναι αυτό άτομο. Και λέει πάλι, συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, πάλι λέει, αν θέλετε εσείς που μου λέτε ότι είσαστε πολλοί, ακολουθήστε, λέει, το πλήθος στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου καταστράφηκαν με το πυρ και το θιάτι. Εμένα επιτρέψατε, μου λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, να ακολουθήσω τους ολίγους, τον Νόε, συγγνώμη, με συγχωρείτε, τον Λότ, την γυναίκα του και τις κόρες του, οι οποίοι μόνοι αυτοί οι τέσσερις σώθησαν από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχει σημασία εάν σήμερα εδώ στην πλατεία Κλαθμόνος, 25 Απριλίου, είμαστε, αν θέλετε, εμείς οι λίγοι πιστοί, κλήρος και λαός. Λίγοι κληρικοί και λίγος λαός. Μπροστά στους χιλιάδες, στα εκατομμύρια, που θα έπρεπε να δώσουν το παρόν τους σε αυτή εδώ την συγκέντρωση, που είναι, όπως είπαμε, συγκέντρωση ειρηνική και συγκέντρωση για να ομολογήσουμε την πίστη μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η ιστορία πάντοτε περιμένει και καταγράφει. Καταγράφει τους ομολογητάς και τους αγωνιστάς, καταγράφει και τους προδότες και τους ευθιάτες και τους βερισαρίους και όλους εκείνους που λακίζουν και αγαπούν τον παρόντα αιώνα, τον απατεώνα, και όχι την αλήθεια. Την αλήθεια για την οποία ο Κύριος μας ήρθε και σαρκώθηκε εδώ σε αυτή τη γη για να μας διδάξει, να μας παραδώσει και να μας αποκαλύψει την εξαποκαλύψεως αλήθεια, η οποία μόνο όσοι βρίσκονται μέσα στην αλήθεια μπορεί και μπορούν να σωθούν. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι λέγει? «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ». Ιδέ μη όντες της αληθείας, ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στην αλήθεια είναι και μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται έξω από την αλήθεια δεν είναι ούτε μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία θα νικήσει! Η Ορθοδοξία θα νικήσει! Η Ορθοδοξία θα νικήσει! Η Ορθοδοξία θα νικήσει! Έτσι λοιπόν, κλείνοντας τον πρόλογό μου, που λίγο πολύ είναι μέσα στο θέμα, η ιστορία θα καταγράψει την αντίδρασή μας και τις αντιδράσεις μας όλων εκείνων που αντέδρασαν για την έλευση του Ποντίφικα Πάπα, του Ρωμαίου Ποντίφικα, όπως κατέγραψε και το 1439, όταν τότε που επρόκειτο να γίνει η ψευδοένωση στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, λίγοι, μεταξύ αυτών πρώτος ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άτλας της Ορθοδοξίας, αντέδρασαν και είπαν όχι, ένα γενναίο όχι, στην ψευδοένωση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Η Δυτική Εκκλησία, σε εισαγωγικά, διότι δεν είναι Εκκλησία. Σεβαστοί πατέρες, Τίμιο Πρεσβυτέριο, πορεία των μοναζουσών και μοναχών, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να εκφράσουμε την έντονη και μεγάλη διαμαρτυρία μας, την κάθετη αντίθεσή μας και διαμαρτυρία μας για ένα θέμα μίζωνος σημασίας, που πιστεύουμε ότι είναι το θέμα του Πάπα και της ελεύσεώς του εις την Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Το θέμα ξεκίνησε περίπου πριν 2 χρόνια,
τα τελευταία χρόνια βεβαίως, όταν ο Ρωμαίος Ποντίφικας, το θηρίο αυτό της Αποκαλύψεως, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, θέλησε να υποδουλώσει και να απολιορκήσει πρωτίστως και να αλώσει και να υποδουλώσει το τελευταίο απόρτητο κάστρο που ήταν και είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα. Και σκέφτηκε το θηρίο της Αποκαλύψεως. Με ποιο τρόπο θα μπορέσω τελικά να καταφέρω αυτούς που λέγονται Ορθόδοξοι Έλληνες, τι να τους κάνω? Δοκίμασα πολλούς τρόπους, πολλά τεχνάσματα. Δεν τα κατάφερα. Πώς τελικά θα καταφέρω να τους κερδίσω και αυτούς? Και αφού σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε και συσκέφτηκε με τον πατέρα του τον διάβολο, γιατί όντως ο Πάπας έχει πατέρα τον διάβολο, όλοι οι αιρετικοί και όλοι οι αιρεσιάρχες έχουν πατέρα τον διάβολο. Μη σας φαίνεται σκληρός ο λόγος, αδελφοί μου, ο ίδιος ο Κύριός μας τον είπε. Από όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα, τίποτε μα τίποτα δεν θα είναι της ταπεινότητός μου. Όλα θα είναι λόγια του Κυρίου μας, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας. Όπως λέγει ο Άγιος και Μέγας Ιεράρχης Βασίλειος, πάνε ρήμα λέει και πράγμα, πιστούστε δι της μαρτυρίας της Θεοπνεύστου Γραφής, προς πληροφόρηση μέτρων ευσεβών κατ' εσκήνιδε των πονηρών. Τι λέγει ο Κύριος μας όταν του είπαν ότι εμείς έχουμε πατέρα μας, λέει τον Αβραάμ, και τους είπε γελάστε και απατάστε. Εσείς δεν έχετε πατέρα σας τον Αβραάμ, αλλά έχετε πατέρα σας τον διάβολο. Διότι ένας ήταν λέει παιδιά του Αβραάμ, θα κάνετε αυτά τα οποία εδίδαξε ο Αβραάμ. Αλλά δεν είστε παιδιά του Αβραάμ και δεν έχετε πατέρα τον Αβραάμ και ούτε έχετε πατέρα τον Θεό, αλλά έχετε πατέρα τον Σατανά, τον διάβολο. Έτσι λοιπόν όλοι οι αιρετικοί πατέρα τους έχουν τον Σατανά. Συσκέφθηκε λοιπόν, επανέρχομαι, ο Πάπας με τον πατέρα του τον Σατανά και όλους τους περί αυτού και τελικά νομίζω ότι ήρθε η φαϊνή ιδέα η οποία από ό,τι αποδεικνύεται επέτυχε. Επέτυχε. Τι? Να έρθει να παρευρεθεί δήθεν ως προσκυνητής εις την Ορθόδοξη Ελλάδα. Και αφού αγαπητοί μου αδελφοί, αφού μακαριότατε και Άγιοι και Σεβαστοί Αρχιερείς της Ιεράς μας Συνόδου λέτε ότι ο Πάπας έρχεται ως προσκυνητής και μόνο εις την Ελλάδα μας, τότε προς τι ζητάει την άδεια της Εκκλησίας? Προς τι? Και τότε γιατί θέλει να λειτουργήσει αφού έρχεται μόνο ως προσκυνητής και ως πολιτικός αρχηγός εις την Ελλάδα? Γιατί θέλει να λειτουργήσει και τελικά κατάφερε να κάνει και αυτό στην Ελλάδα μας και να λειτουργήσει όταν θα έρθει, που το απευθόμαστε φυσικά στο ΟΑΚΑ, στο στάδιο. Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν, δικαιολογία και πρόφαση το ότι ήθελε να έρθει μόνο ως προσκυνητής. Στόχος του ήτανε και είναι να έρθει ως θρησκευτικός και θρησκευτικός αρχηγός, διότι οι δύο αυτές ιδιότητες του Πάπα, η πολιτική του και η θρησκευτική του, δεν τις διαχωρίζει σχεδόν ποτέ. Πάνε μαζί και οι δύο, όπως πάει μαζί και είναι ενωμένα τον ήχη με το δάχτυλο μας, με τη σάρκα. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να έρθει και ερχόμενος στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, ο Πάπας, και γενόμενος, υποδεχόμενος μάλλον, επίσημα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, εμέσως πλην σαφώς του αναγνωρίζεται η θρησκευτική του ιδιότητα και το πρωτείο του και τη στιγμή μάλιστα που θα γίνει δεκτός με επίσημες τιμές
από τον Αρχιεπίσκοπο στην Ιεράρχη Επισκοπή και στη συνέχεια θα παρευρεθώ. Και στη συνέχεια θα παρευρεθούν δυστυχώς μαζί πλάι-πλάι στην πλήκα που δεν ξέρουν ακόμα αν θα φορούν και τα αρχιερατικά τους άμφια. Για τα αρχιερατικά άμφια το βέβαιο του Πάπα εισαγωγικά, διότι είπαν ότι ο Πάπας και η Παπική δεν είναι εκκλησία και φυσικά ούτε μυστήρια έχουν ούτε χάρη. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα του αναγνωριστεί. Είναι μέσος πίσω την έμεση αναγνώριση της θρησκευτικής του ιδιότητος και του πρωτίου του και ότι είναι θρησκευτικός αρχηγός και πρώτος στη τάξη αδελφός. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες έχει ξεκινήσει ένας ύπουλος πόλεμος και μία προσπάθεια ενώσεως της Ανατολικής Εκκλησίας με την ψεύδο Εκκλησία του Πάπα με τον λεγόμενο συγκριτισμό και τον οικουμενισμό. Μετά το 1054, αγαπητοί μου αδελφοί, παρακαλώ αν έχετε καλοσύνη μη διακόπτετε με τα συνθήματα για να τελειώσουμε. Μετά το σχίσμα είναι η πρώτη φορά που τολμά να πατήσει τα πόδια του εδώ στην Ελλάδα Πάπας και ιερατώνεται. Όλα αυτά τα χίλια χρόνια, για ποιο λόγο οι πατέρες μας, οι Άγιοι και δοφόροι πατέρες μας, οι εκάστοτε αρχιεπίσκοποι και πατριάρχοι και ιεράρχοι και ο πιστός λαός δεν επέτρεψε και δεν δέχτηκε να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα. Γιατί τώρα, γιατί αυτές τις ημέρες επί Αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου τελικά έρχεται ο Πάπας στην Ελλάδα. Τι συνέβη, τι έγινε, τι έχουν συμφωνηθεί τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και τα οποία μας τα αποκρύβουν. Γιατί ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος κύριος Χριστόδουλος και διαρχής Ιεράς Σύνοδος δεν ακούει τις δεκάδες, εκατοντάδες διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα και από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους που αντιδράει στην έλευση του Πάπα, από 169 μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα που αντιδρούν στην έλευση του Πάπα, από πολλούς ηγουμένους και κληρικούς σε όλη την Ελλάδα που αντιδρούν στην έλευση του Πάπα, από καθηγητές πανεπιστημίων μεταξύ αυτών όπως ο πατήρ, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεόδωρος Ζήσης από τη Θεσσαλονίκη, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός και άλλοι πολλοί αντιδρούν στην έλευση του Πάπα. Μεταξύ αυτών, γιατί δεν ακούει η Διαρχής Ιεράς Σύνοδος και ο Μακαριότατος
πολλούς σεβαστούς Μητροπολίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, μεταξύ αυτών και τον Αυπάρτου, τον κύριο Ιερόθεο και τον Φθιώτιδο, τον κύριο Νικόλαο και τον Λαρίση, τον κύριο Ιγνάτιο και τον Πογωνιανή, τον κύριο Ανδρέα και άλλους πολλούς Μητροπολίτες οι οποίοι είναι κάθετα αντίθετοι στην έλευση του Πάπα. Γιατί δεν συγκαλεί ο μακαριότατος την σεβαστή ιεραρχία να αποφανθεί για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα? Για ποιο λόγο? Οι φύλακές μας τελικά αγρυπνούν ή καφεύγουν ή κοιμούνται? Δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κίνδυνος νέα σχίσματος μεταξύ των πιστών με αυτή τους τη στάση? Δεν γνωρίζουν άραγε που το γνωρίζουν ότι το σχίσμα δεν το ξεπλύνει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ούτε αίμα μαρτυρίου? Δεν το γνωρίζουνε? Για ποιο λόγο λοιπόν επιμένουνε και δεν αναθεωρούν την απόφασή τους? Ας κάνουμε όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, μία σύντομη επιγραμματική αναδρομή στο παρελθόν. Λένε πολλοί, μα γιατί αντιδράτε στην έλευση του Πάπα? Για ποιο λόγο δεν θέλετε να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα? Πού είναι η αγάπη σας? Πού είναι ο πολιτισμός σας? Τι να τους απαντήσουμε? Πολλά, πάρα πολλά. Δεν θέλουμε, κύριοι και κυρίες και σεβαστοί αδελφοί, πατέρες, ιερείς, αρχιερείς, όποιοι και αν είστε, να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα για πάρα μα πάρα πολλούς αμέτρητους, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμου της θαλάσσης, για τόσους πολλούς λόγους. Δεν θέλουμε να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα. Για λόγους εθνικούς, για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους εκκλησιολογικούς, για λόγους θεολογικούς, για λόγους ιστορικούς, για λόγους πολιτιστικούς. Και απαριθμό. Διότι ο Πάπας, καταρχήν, πριν απαριθμίσω τους λόγους, να πούμε σε όλους αυτούς τους αγαπητούς κυρίους και κυρίες, σεβαστή η άποψή τους, όπως σεβαστές όλες οι απόψεις. Και εμείς, ως ορθόδοξοι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, έχουμε χρέος, καθήκον και υποχρέωση να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους που της γης. Είτε είναι ορθόδοξοι, είτε είναι βουδιστές, είτε είναι μουσουλμάνοι. Έχουμε χρέος να τους αγαπάμε. Έχουμε χρέος να τους σεβόμαστε. Έχουμε χρέος να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Μας είπε ο Κύριος μας, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μισούμε κανένα. Ποιος σας είπε ότι εμείς μισούμε τον Πάπα? Δεν τον μισούμε. Δεν μισούμε ούτε τον Πάπα, ούτε κανένα Πάπα, ούτε κανένα άνθρωπο της γης, όσο καθός κι αν είναι, όσο αμαρτωλός, όσο εγκληματίας, όσο και ερετικός κι αν είναι. Εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους επί της γης, ανεξαρτήτου φυλής, χρώματος και θρησκείας. Μα θα μου πείτε, αυτά όλα που είπατε τώρα, πατέρα Μάξιμε, δεν αναιρούν την αντίδρασή σας και την διαμαρτυρία σας και ότι δεν θέλετε να υποδεχτείτε τον Πάπα? Φυσικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν μισούμε τον Πάπα και κανένα Πάπα και κανένα ερετικό, αλλά πάμε στους ανθρώπους, αλλά μισούμε όμως την αίρεση και τους την αίρεση. Δεν μισούμε ανθρώπους, μισούμε την πλάνη, μισούμε το ψεύδος, μισούμε την αίρεση. Και αυτοί όλοι οι κύριοι, όλοι, ανεξαιρέτους, κληρικών ή λαϊκών ή αρχιερέων, αυτοί είναι που μισούνε τον Πάπα και όλους τους άλλους. Αυτοί, όχι εμείς που αντιδρούμε,
διότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι δείγμα υγείας, ότι είμαστε υγιείς, ότι είμαστε σόφρονες και ότι πραγματικά αγαπούμε τους αιρετικούς και τον Πάπα. Γιατί, θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα, με ένα απλό, πολύ απλό παράδειγμα. Πείτε σε όλους αυτούς που σας λένε ότι δεν έχετε αγάπη μέσα σας. Μισείτε τον Πάπα, γιατί δεν τον αφήνετε να έρθει στην Ελλάδα. Πού είναι ο πολιτισμός σας και η αγάπη σας. Και είπαμε δεν μισούμε κανένα. Ένας ιατρός, το παράδειγμα. Ένας ιατρός, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, ο οποίος έχει μπροστά του έναν άρρωστο και ο οποίος άρρωστος κινδυνεύει να αποθάνει. Γιατί έχει μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Ποιος είναι ο σωστός και ο καλός γιατρός? Αυτός ο οποίος λέει σε αυτόν τον ασθενή ότι παιδί μου δεν έχεις τίποτα, πήγαινε στην ευχή του Θεού, ή αυτός ο οποίος του λέει άνθρωπέ μου, παιδί μου, εσύ έχεις αυτή τη σοβαρή ασθένεια και αν θέλεις να ζήσεις και αν θέλεις να το προλάβουμε, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, να κάνεις αυτή την θεραπεία. Διαφορετικά θα αποθάνεις. Ποιος είναι ο καλός γιατρός και ο αυτός που έχει αγάπη για τον άρρωστο? Αυτός που λέει ότι δεν έχεις τίποτα και τον αφήνει να πεθάνει, ή αυτός που του λέει ότι είσαι άρρωστος, αλλά αν κάνεις αυτό και αυτό και αυτό θα σωθείς? Ο δεύτερος, δεν χρειάζεται μεγάλη σοφία. Αυτό κάνουμε και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί. Λέμε στον Πάπα και στον κάθε Πάπα, Πάπα, Ρωμαίε Ποντίφικα, είσαι αιρετικός, έχεις πνευματική ασθένεια και κινδυνεύεις να αποθάνεις, εάν δεν μετανοήσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε την αγάπη μέσα μας, που λέμε ότι Πάπα, δεν σε θέλουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι γιατί σε μισούμε, όχι γιατί είμαστε εμπαθείς, αλλά γιατί είσαι αιρετικός, είσαι άρρωστος πνευματικά και μαζί με σένα παρασύρεις και χιλιάδες άλλους, εκατομμύρια πιστούς, στην πλάνη, στην αίρεση και στην κόλαση. Αυτό άλλωστε, αγαπητοί μου, δεν έφραξαν όλοι οι Άγιοι ανά τους αιώνες, ποιον αναφέρω πρώτο και ποιον τελευταίο. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Τι έκαναν? Αυτό δεν έκαναν. Δεν κάλεσαν τους αιρετικούς και τους είπαν, κύριοι, είσαστε αιρετικοί. Έχετε, πρεσβεύετε αυτή την θεωρία, η οποία είναι αίρεση και σας παρακαλούμε μετανοήστε. Και είπαν, όχι, δεν μετανοούμε, πρεσβεύουμε, συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε αυτή τη θεωρία μας, τη θέση μας. Και αναγκάστηκαν, αφού τους έλεξαν 1-2 φορές και είδαν ότι δεν άλλαζαν και δεν απέριπτον την έρωσή τους, τελικά τι έκαναν 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και άλλες τοπικές σύνοδοι? Τους κατέρεσαν και τους αναθεμάτισαν. Αυτό δεν έκανε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος τον Άριο? Δεν τον κάλεσε, δεν έκανε συζήτηση και του είπε, κύριε Άριε, πατέρα, ήταν πρωτοπρεσβύτερος, αυτό που λες ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός Θεού, αλλά είναι κτίσμα και ότι είναι καιρός, ότι ούτε ο Υιός, υπήρχε καιρός ο οποίος δεν υπήρχε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, είναι αίρεση. Και λέει όχι. Είναι καιρός ότι ούτε ο Υιός του Θεού. Είναι καιρός που δεν είχε γεννηθεί ο Υιός του Θεού σαν Θεός, όχι σαν άνθρωπος, και αναγκάστηκε τον αναθεμάτισε. Αυτό δεν έκανε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος στο Μακεδόνιο, που έλεγε το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός? Αυτό δεν έκανε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στον Εστόριο, που έλεγε ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, δεν γέννησε Θεό, αλλά άνθρωπο μόνο? Αυτό δεν έκανε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στον Διόσκορο του στην Ευτική, που πίστευαν ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, την Θεϊκή? Αυτό δεν έκανε η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος στον Οριγένη? Αυτό δεν έκανε η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος στους μονοθελητάς και μονοενεργητάς, που έλεγαν ότι ο Χριστός είχε μεν δύο φύσεις, αλλά είχε μία θέληση μόνο και μία ενέργεια, την θεϊκή, όχι την ανθρώπινη, άλλη αίρεση. Αυτό δεν έκαναν στην 7η Οικουμενική Σύνοδο
οι πατέρες μας που αναθεμάτισαν την οικονομαχία, τους οικονομάκους. Τι έκαναν, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Τι έκαναν σεβαστοί πατέρες και σεβαστοί ιεράρχες. Τι έκαναν, τους δέχτηκαν. Έκαναν αυτό που κάνετε εσείς σήμερα σε λίγες μέρες. Το έκαναν οι πατέρες μας. Βρείτε μας έναν πατέρα, έναν Άγιον Πατέρα που τίμησε, δέχτηκε, τίμησε και αγκάλιασε αιρετικό. Ένα. Αγκάλιασαν και τίμησαν αιρετικούς οι Άγιοι Πατέρες μας. Ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Φιλάνης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Μάξιμος ο Μονογητής, ο Άγιος Θόδωρος του Δίκης, ο Άγιος Μάκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που λέει τον Πάπα να καταράστε. Ποιος τίμησε αιρετικό. Ποιος. Έναν βρείτε μας. Δεν υπάρχει κανένας. Γιατί λοιπόν, μακαριότατε εσείς, τιμάτε έναν μέγα αιρεσιάρχη, ένα σφαγέα όπως θα δούμε στη συνέχεια της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Γιατί, αναπάντητα ερωτήματα. Επανέρχομαι. Ποιος λοιπόν έχει την αγάπη και ποιος το μίσος. Όλοι εμείς ή αυτοί. Και τι λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής για το θέμα αυτό. Ποιος έχει αγάπη και ποιος έχει μίσος. Μισανθρωπία, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, γαρ ορίζομαι έγωγε και αγάπη στίας χωρισμός. Το τι πλάνη πειράστε, διδώνε ισχύ εις περισσοτέραν τον αυτή προκατηλημένου φορά, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν είναι λέει αγάπη, αλλά μίσος. Μισανθρωπία, εσείς έχετε λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μισανθρωπία, μισείτε τους ανθρώπους που τους αφήνετε στην πλάνη και στην αίρεση και τους αποκόπτετε από την αλήθεια και το Θεό και τους στέλνετε στην κόλαση. Εσείς έχετε λέει μίσος. Είσαστε μισάνθρωποι, μισείτε τους ανθρώπους. Διαφορετικά, εάν είχατε αγάπη μέσα σας, θα τους λέγατε, θα τους ελέγχατε ότι κύριοι, είστε αιρετικοί και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να σας δεχτούμε με τιμές και ως εκκλησιαστικούς ηγέτες και αρχηγούς, διότι καταρχήν δεν είστε εκκλησία. Δεν είσαι εκκλησία να πεις στον Πάπα και στο Βατικανό. Δεν έχεις μυστήρια κύριε Πάπα, ποια θρησκευτική σου ιδιότητα. Ποιος Πάπας, ποιος πρώτος στην τάξη. Έχεις πάψει εδώ και 1000 χρόνια να είσαι αρχιερέας και να είσαι πρώτος στην τάξη που δικαιούσουμε βάσει των 5-7 Οικουμενικών Συλλόγων, να είσαι πρώτος στην τάξη από τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία. Δεν είσαι. Πώς μπορούμε εμείς να σε δεχτούμε σαν αρχηγό θρησκευτικό και να λειτουργήσεις κιόλας. Και καλά, εντάξει, πείτε ότι δεν ήτανε έτσι ο Πάπας. Μα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ δεν είναι μόνο τα θρησκευτικά, δεν είναι μόνο οι αιρέσεις του Πάπα, των παπών της Παπικής Εκκλησίας, που μεταξύ αυτών είναι το Φιλιόγκβε, είναι το Αλάθητο, είναι το Πρωτείο, είναι το Πουργατόριο Πυρ, είναι η άσκυλο σύλληψη της Παναγίας μας, είναι η θεωρία του Ανσέλμου περί θείας ικανοποιήσεως, είναι και τα άλλα εγκλήματα. Είναι τα εθνικά εγκλήματα, είναι τα παγκόσμια εγκλήματα. Είναι οι σταυροφορίες το 1204, λαϊλάτισαν όλους τους Αγίους Τόπους. Λαϊλάτισαν την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφιά. Αυτές οι σταυροφορίες στάθηκαν αφορμή να πέσει η πόλη, η βασιλεύουσα των πόλεων, η Αγία Σοφία και η Κωνσταντινούπολη. Είναι η Ιερά Εξέταση. Ξεχάσαμε τα εγκλήματα της Ιεράς Εξετάσεως που εν ονόματι του Θεού και της Εκκλησίας εσφαγίαζαν ανθρώπους και τους πετούσαν στην πυρά εάν δεν δεχόταν αυτό το οποίο έλεγε η Ιερά Εξέταση και ο Πάπας. Οι σφαγές των Ελλήνων της Ιταλίας. Είναι οι σφαγές επίσης το 1945
που εσφάγιασαν 850.000 Σέρβους από τους καθολικούς του Στάση. Είναι τα συγχαρητήρια γράμματα που έστειλε ο Πάπας στον Κεμάλ Ατατούρκ, οι οποίοι για τη μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των ποντίων. Είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους των Σκοπίων. Ξεχνάμε ότι ο πρώτος ο Πάπας αναγνώρισε το ψευδοκράτος των Σκοπίων με το όνομα της Μακεδονίας. Είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου που εσφαγίασαν χιλιάδες ανθρώπους και τόσα άλλα εγκλήματα. Η Αλβιγινή, το 1621, ο τελευταίος Μητροπολίτης της Καλημέρας σφαγιάστηκε. Επίσης, λοιπόν, ας πάμε, σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ, εντάξει, είναι πολλά, το ξέρω, είναι πολλά, εντάξει, θα τα αναφέρουμε όλα τώρα, σε παρακαλώ. Είναι λοιπόν μεταξύ αυτών όλα αυτά τα εθνικά και ιστορικά και παγκόσμια εγκλήματα τα οποία βαραίνουν τον Πάπα και τον Παπισμό και τα οποία ουδέποτε θα έχουν καταδικάσει οι Πάπες και ο σημερινός Πάπας. Το 1054, να πούμε λίγο στα θεολογικά, είναι γνωστό ότι έγινε το σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, το οποίο βέβαια ήρθε εκ των υστέρων, αφού από τον 9ο αιώνα, για να μην πω από τον 6ο, έχει αρχίσει να αναφύγεται η αίρεση του Φιλιόκβε, μέχρι που ήρθε ο Πάπας, ο Νικόλαος ο πρώτος, επί εποχής του Αγίου του Μεγάλου Κροκίου, το 867, και κήρυξε και εκκατέδρας το δόγμα του Φιλιόκβε. Μετά το πήραν πίσω και το ξαναείπαν, το ξαναπήραν, μέχρι που φτάσαν πλέον το 1054, όπου εκεί πλέον άπαξ διαπαντός με το ανάθεμα το οποίο εναπέδεσαν επάνω στην Αγία Τράπεζα μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Σοφιάς επί Μιχαήλ Κυρουλαρίου, διέριξαν πλέον την θέση τους και απεχώρησαν και έσκησαν μάλλον τον άθωτο κοιτώνα του Κυρίου μας. Και έτσι επίσης το σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Στη συνέχεια, οι αιρέσεις και οι πλάνες του Παπισμού ούτε έχουν τέλος και αριθμό. Φιλιόκβε, η εκπόνευση του Αγίου Πνεύματος και του Υιού. Ενώ οι Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Το πρωτείο, ότι ο Πάπας είναι πρώτος και πάνω από όλους. Το αλάθητο, ότι ο Πάπας δεν κάνει λάθη. Αν είναι δυνατόν άνθρωπος επί της γης να μην κάνει λάθος. Μόνο ο Κύριος μας είναι αναμάρτητος και αλάθητος και τέλειος. Και υπάρχουν πολλοί Πάπες στην ιστορία, οι οποίοι κατεδικάστηκαν και από την Οικουμενικά Σύνοδο από τον χρόνο να παρεμπήσουν στην αγάπη σας για να σας κουράσει. Έχουμε επίσης την ένεση της ασπίδου συλλήψεως της Παναγίας μας. Πιστεύω ότι η Παναγία μας συνελήφθη όπως ο Κύριός μας, ασπίδος, άσπυρος, με όπως ο Κύριός μας του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επίσης το Πουργατόριο Πύρη. Είναι γνωστά και τα συγχωροχάρτια όπου έλεγαν στο Μεσαίωνα ο Πάπας ότι υπάρχει μια κατάσταση εκεί πάνω στον ουρανό, που υπάρχει ένα πύρη και εκεί περνάνε οι άνθρωποι και καθαρίζονται και στη συνέχεια πάνε στον Παράδεισο. Αλλά βασική προϋπόθεση πρωτίστως είναι να περάσουν από τον κύριο Πάπα, τον οποίο αποδείχθηκα, να ανοίξει το χέρι ο Πάπας, να σημώσουν την παλάμη του Πάπα με ικανό ποσό και ανάλογα με το ποσό που θα έδιναν θα καθαριζόταν πιο γρήγορα η αμαρτωλή στο Πουργατόριο Πύρη και θα περνούσαν από εκεί στον Παράδεισο. Είναι επίσης η θεωρία του Ανσέλμου περί ικανοποιήσεως της θείας δικαιοσύνης. Δηλαδή, έλεγε ο Άνσελμος και υιοθετήθηκε από τους παπικούς και επίσημα από Βατικανή Σύνοδο ότι όταν λέει αμάρτησε ο Αδάμ και Εύα το προβατορικό αμάρτημα, ο Θεός Πατέρας εφήγη και προσβλήθηκε η θεία του δικαιοσύνη, αναβρώθηκε και προσβλήθηκε και ήθελε δικαίωση
Και επειδή άνθρωπος επί της γης, θνητός, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τον Θεό Πατέρα, έπρεπε ο Θεός να βρει κάποιον ομοιό του. Και βρήκε τον Υιό του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό του Λόγου του Θεού, τον οποίο τον ανάγκασε να έρθει στη γη, ο Θεός Πατέρας, τον Θεό Υιό, να σταυρωθεί για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού Πατέρα. Αν είναι δυνατόν, άφαγε της βλασφημίας. Άφαγε της βλασφημίας. Και επειδή λέει ο Υιός έκανε αυτή την θυσία παρόλο που ήταν αναμάρτητος και Θεός τέλειος Θεός και αθώος, έπρεπε ο Θεός Πατέρας να του δώσει ένα μισθό, μια αξιοληστία. Και επειδή ο Θεός Υιός δεν έχει ανάγκη από μισθούς και από αξιοληστίες, γιατί είναι Θεός ανεμβαίης, έμεινε μετέωρη αυτή η αξιομιστία, αυτός ο μισθός, και πετούσε πρώτον την αυτή είναι η δική μου έκφραση, η αξιομιστία μέχρι να βρει κάποιον να καθίσει. Και ποιον βρήκε? Τον Πάπα, τον Ρωμαίο Ποσδήποτα. Και πήγε και κάλεσε πάνω στον Πάπα, και έτσι ο Πάπας λοιπόν απέκτησε αυτή την αξιομιστία που ανήκε στον Θεό Υιό, από τον Θεό Πατέρα, την έδωσε ο Θεός Πατέρας στον Θεό Υιό, και έτσι λοιπόν έγινε πλέον ο Πάπας, ο εκάστοτε Πάπας επί της γης, ένας αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος του Θεού στη γη, που μπορεί να κάνει και να πράξει ό,τι και Θεός στον ουρανό. Αν είναι δυνατόν, πιο παράλογη, πιο εξωφρενική, πιο βλάσφημη θεωρία και δόγμα, και αυτό δεν είναι απλώς θεωρία, αυτό είναι επίσημο δόγμα. Σε σύνοδο του Βατικανού έχει κυρωθεί και ψηφιστεί και κηρύχεται. Εάν είναι λοιπόν δυνατόν, με όλες αυτές τις πλάνες και άλλες πολλές ονοικές στην αριθμός, κατάργησαν το βάπτισμα, κάνουν ράντισμα, ξύρισαν τα γένια τους και άλλα και άλλα μύθια, τα οποία δεν έχουμε το χρόνο να παρακολουθήσουμε. Όλα αυτά και άλλα πολλά λοιπόν ανήκουν στις πλάνες και στις αιρέσεις του Πάπα και του Παπισμού. Πώς είναι λοιπόν εμείς δυνατό να αμνηστεύσουμε όλα αυτά τα εγκλήματα, όλες αυτές τις αιρέσεις και να υποδεχτούμε και να τιμήσουμε εδώ στην Ορθόδοξη αυτή χώρα μας, την αιματοβαμμένη χώρα μας, τη χώρα των χιλιάδων Αγίων και Ιερών, τον Πάπα. Είναι αδύνατο για όλους εμάς τους πιστούς και Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ας δούμε όμως. Δεν πειράζει, έχει περάσει λίγο η ώρα, μπορεί να σας έχω κουράσει λίγο, πριν όμως πιστεύω ότι πρέπει να ακουστούν αυτά, να φύγει το μήνυμα και από εσάς και από τις τηλεοράσεις και από τα ραδιόφωνα σε όλους εκείνους, σε όλα τα αυτιά που έχουν να τα ακούσουν και εμείς τουλάχιστον να πράξουμε το καθήκον μας. Ας δούμε τι έλεγαν εν συντομία ορισμένοι, όχι όλοι, γιατί αν θα αναφέρουμε όλους τους Αγίους θα ξημερωθούμε. Τι έλεγαν τον Παπισμό και τον Πάπα. Ας ξεκινήσουμε από το Μέγα Βασίλειο, 4ο αιώνα θα μου πει το Μέγα Βασίλειο. Τι σχέση έχει με τον Πάπα και τους Πατρικούς. Ο Παπισμός ξεκίνησε 8ο και ολοκληρώθηκε τον 11ο αιώνα το σχίσμα. Και όμως υπήρχαν σημεία από τότε. Τι λέει ο Μέγα Βασίλειο. Εάν δεν επιμείνει η οργή του Θεού, ποια βοήθεια εμεί της δυτικής οφρίος ή αναφορικό μικρογιώτα βασίλωση ή το αληθές ούτε ίσαση ούτε μαθήν ανέχονται. Ψεύδες ιδέ υπονίες προηλημένη, προσμέν τους την αλήθεια να της απαγγέλλοντας χρονικήσαντας, την δε αίρεση δι' αυτόν βεβαιώσαντες. Εγώ μεν γα αυτός, ευγουλώμην αυτόν επιστήλει το κορυφαίο, ότι ούτε ίσα συμπαλημήν την αλήθεια, ούτε την οδόν διήσαν μανθάνιν καταδέχονται. Μη δε αξίω μακρύν, περηφανία, αμάρτημα και μόνο να ακούν έφτρα ποιήσε εις τον Θεό. Δηλαδή, εάν λέει συνεχιστεί εναντίον μας η οργή του Θεού, ποια βοήθεια μπορεί να μας προσφέρει η Δύση και η δυτική υπεροψία και αλαζονία. Αυτή λέει η παπική, ούτε την αλήθεια γνωρίζουν, 4ο αιώνα, όχι 11ο που έγινε το σχίσμα, 4ο Μέγας Βασίλειος.
Αυτοί είναι οι παπικοί, ούτε την αλήθεια γνωρίζουν, αλλά ούτε θέλουν να τη μάθουν. Και όχι μόνο δεν την γνωρίζουν την αλήθεια, όχι μόνο δεν θέλουν να τη μάθουν, αλλά πολεμούν και όλους εκείνους οι οποίοι ομολογούν την αλήθεια και συντάσσονται, λέει, με αυτούς που είναι αιρετικοί, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό, λέει, και εγώ, ο Μέγας Βασίλειος, θέλω να στείλω επιστολή στον κορυφαίο της Ρώμης, τον Πάπα τότε της Ρώμης, Δάμασο, 4ος αιώνας επαναλαμβάνω, και να του πω, Άγιε Πάπα, πρώτη τάξη, Ρωμαία Ποντίφικα και Αγιώτατε Αδελφέ, τότε 4ος αιώνας, σου γράφω, λέει, και σου λέω ότι ούτε την αλήθεια γνωρίζετε, ούτε θέλετε να τη μάθετε, ούτε και βοηθάτε όλους αυτούς που αγωνίζονται για την αλήθεια. Και πρέπει, λέει, να μάθετε ότι η περηφάνεια την οποία εσείς θεωρείτε, λέει, αρετή, είναι μέγα αμάρτημα, ικανό να μας χωρίσει από το Θεό. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος τον 4ο αιώνα. Γιατί, διότι και τότε υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πάμε, λέει, δεν στρέφουμε την προσοχή μας στον Πάπα να μας κοηδήσει. Και τώρα αυτό, όπως και το 1939, σύνοδος Φεράρας Προεδρίας, αυτό είπαν. Κινδυνεύει η αυτοκρατορία μας, κινδυνεύει η Εκκλησία μας, να πάμε στην Δύση να μας βοηθήσει. Και όμως, τους βοήθησε ο Πάπας. Όχι. Τους βοήθησε ο Θεός. Όχι. Όχι μόνο δεν τους βοήθησε ούτε ο Πάπας, ούτε κανένας από τη Δύση, αλλά ο Θεός τους τιμώρησε. Και έγιναν αιτία και αφορμή να πέσει η βασιλεύουσα. Διότι την ημέρα 12 Δεκεμβρίου του 1352, που έγινε το Συλλήτουργο στην Αγία Σοφιά και μνημονεύτηκε ο Πάπας επίσημα μετά τη ψευδοσύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας, μετά από λίγους μήνες, 4 μήνες περίπου, 5 μήνες, έπεσε η πόλη, 29 Μαΐου του 1353. Ψευδοεπιχείρημα, λοιπόν, και αυτό, έωρο το επιχείρημά τους και, όπως λένε οι πατέρες μας και η Εκκλησία μας, ή ο Θεός με τιμών, του δεις καθεμών. Όμως, όσοι πιστεύουν σε άρχοντες και σε άλλα πράγματα, αυτοί πλανώνται, διότι μη δεπίθατε υπάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Και εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον αρετή, εις μάθην κοπιώντες εκοπίεσαν οικοδομούντες. Τι λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο άτρας αυτός της Ορθοδοξίας, αυτός ο οποίος ως μυθικός άτρας εκράτησε στους ώμους την Ορθοδοξία. Κρατήμεν άτρας μυθικός ομισπόρο, κρατήμεν αληθός Μάρκος Ορθοδοξία. Είναι γνωστοί οι αγώνες του Αγίου Μάρκου, δεν έχω χρόνο να τους αναφέρω, τι έκανε στην Σύνοδο Φεράρας Φορεδίας και τι είπε μετά όταν επέστρεψε. Είπε, φεύγετε τους παπικούς, ως φεύγητής από όφελος και προς όφελος. Να φεύγετε, λέει, μακριά από τους παπικούς και τον Πάπα, όπως φεύγει ο καθένας μας μακριά από τη φωτιά και το φίδι. Και οι παπικοί δεν είναι μόνο σχισματικοί, λέγει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός και παραλαμβάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αλλά και αιρετικοί. Γι' αυτό πρέπει να φεύγουμε από αυτούς. Και σε διαθήκη του τι λέγει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Δυστυχώς η ώρα έχει παρέλθει. Δεν θα σας διαβάσω το πρωτότυπο. Θα πάω κατευθείαν στην μετάφραση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Είναι η διαθήκη. Λίγο πριν πεθάνει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, άφησε μια διαθήκη στους Ορθοδόξους. Μεταξύ αυτών λέγει τα εξής σημαντικά και φοβερά και τρομακτικά. Θέλω, λέει, να σας πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μεταξύ των άλλων, ότι για να μην φανεί σε κάποιους ότι άλλα έλεγα, λέει, όσο ζούσα και άλλα έπρεξα με τα θάνω, ότι να μην παρεξηγηθούν οι λόγοι μου και βγουν κάποιοι και σας είπαν να σας πούν ότι δεν έλεγε αυτά ο Άγιος Μάρκος, ή ο Μάρκος Ευγενικός, αλλά άλλα έλεγε, τα παρανοήσετε. Γι' αυτό σας αφήνω γραφτός, λέει, την διαθήκη μου και σας λέγω. Όπως, λέει, σε όλη μου τη ζωή
ήμουν χωρισμένος και δεν είχα καμία σχέση με τον Πάπα και τους Παπικούς και δεν δεχόμουν καμία σχέση κυρίως πνευματική με τον Πάπα και τους Παπικούς, αλλά όχι μόνο με τον Πάπα και τους Παπικούς, αλλά και με όλους εκείνους που ενώθηκαν με τον Πάπα και τους Παπικούς και απεδέχτηκαν τον Πάπα, ούτε με αυτούς δεν είχε σχέση, όχι μόνο με τον Πάπα και τους Παπικούς, αλλά ούτε με τους Ορθόδοξους, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι ήταν ενωτικοί και συμφωνούσαν με τον Πάπα και τους Παπικούς. Με κανένα λέει, ούτε λέει ενώ ζούσα, ούτε στο θάνατό μου λέει θέλω κανένα από αυτούς να παρευρεθεί στην κηδεία μου. Ούτε όσο ζούσα, είχα και ήθελα να είχα σχέση, ούτε με το θάνατό μου δεν θέλω να έρθει κανένας από αυτούς να παρευρεθεί στην κηδεία μου. Φοβερός ο λόγος του Αγίου Μάρκου. Και να πάμε στη συνέχεια στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος είναι γνωστό ότι μας είπε ο Πατροκοσμάς, ο διακρίσιος κήρυκας της Ορθοδοξίας και μέρες αναμορφωτής του γένους μας, ότι δύο λέει είναι οι αντίχριστοι επί της γης. Ο ένας είναι ο Πάπας, τον ονομάζει Αντίχριστο. Δεν είναι λόγος δικός μας, λόγος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Και ο άλλος είναι λέει που έχετε πάνω στο κεφάλι σας, εννοούσε τον Μωάμεθ. Και τους, συγγνώμη, εννοούσε τους Τούρκους. Και στη συνέχεια μας λέγει, τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού. Τον Πάπα να καταράστε. Μας λέγει ο Άγιος Κοσμάς να καταρώμεθα τον Πάπα. Γιατί αυτός θα είναι, λέει, η αιτία του κακού. Ποιανού κακού. Τι κακό θα γίνει, για το οποίο θα είναι υπεύθυνος ο Πάπας και για το οποίο θα πρέπει οι Ορθόδοξοι Έλληνες να καταρρώνται τον Πάπα. Ποιο θα είναι το κακό αυτό. Μήπως θα γίνει κάτι κακό, μεγάλο κακό, με την αίρεση του Πάπα και πολύ μεγάλο κακό, δεν γνωρίζουμε, διότι πολλές φορές ο Θεός στέλνει μηνύματα, σημεία. Δεν έστειλε σημεία μήπως και τότε στη Σύνοδο Φεράς, Μολεντία, στον Πατριάρχη, τον Ιωσήφ και στον Αυτοκράτορα, τον Μιγαήλ τον Παλαιολόγο. Πριν ξεκινήσουν από την Κωνσταντινούπολη για να πάνε να βρουν στη Δύση τον Πάπα και δίθεν να τους βοηθήσουν και ακόμα περιμένουν τη βοήθειά τους. Δεν τους έκανε σεισμό. Ανοίξτε την ιστορία. Μόλις έφυγαν, μόλις πήγαν τα πόδια, μόλις πάτησαν τα πόδια στο πλοίο, έκανε σεισμό. Μόλις πάτησαν τα πόδια τους μετά σε ένα άλλο λιμάνι, τους ξανακάνει σεισμό, δεύτερο σεισμό. Και μόλις πάνω στην Ρώμη, τρίτο σεισμό. Και ενώ κατάλαβαν ότι ήταν σημάδι από τον Θεό, ο δε παράνομος Ιούδας τότε ούτε βουλή της συνδυαίνει. Πήγαν για να κάνουν την ένωση και να τα αποτελέσματα. Έπεσε η πόλη και δεν έχουμε πλέον τη βασιλεύουσα. Μήπως λοιπόν και τώρα, εάν μη γέννητο, τελικά έρθει ο Ποντίφικας της Ρώμης, ο κατηραμένος και ο αντίχριστος σύμφωνα με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό στην Ελλάδα μας, ο Θεός μας τιμωρήσει και πάθουμε κανένα μεγάλο κακό. Μήπως λοιπόν απευθύναμε στο Μακαριότατο και στην Ιερά Σύνοδο, στον Κύριο Χριστόδουλο, μήπως λοιπόν Μακαριότατε επί των ημερών σας, επί αρχιεπισκοπίας σας, βγει αληθινή η προφητεία του Αγίου Κοσμά, γιατί περί προφητείας πρόκειται. Είναι η 90η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Ανοίξει η προφητεία του Αγίου Κοσμά, πηγαίνετε στην 90η προφητεία του να δείτε ότι λέγει αυτή η προφητεία. Τον Πάπα να καταράστε, διότι θα είναι η αιτία του κακού. Μήπως λοιπόν μακαριότατε επί της αρχιεπισκοπίας σας επαληθευτεί και πραγματοποιηθεί η προφητεία του Αγίου Κοσμά και μας βρει αυτό το μεγάλο κακό για το οποίο θα πρέπει να καταρρώμεθα τον Πάπα. Μήπως. Βεβαίως και ευθύνεται, κυρία Μοσχολίου, βεβαίως. Είναι πολλά λοιπόν και πολλοί άλλοι άλλοι πατέρες, αλλά και δύο χρόνια έχει παρέλθει, τα παραβλέπω και κλείνω με τον επίλογο. Λένε πολλοί, τι είστε εσείς που αντιστέγεστε και δεν υπακούτε στον Αρχιεπίσκοπό σας ή στην Ιερά Σύνοδο. Τι είστε εσείς, αφού ο Αρχιεπίσκοπος και η επίσημη εκκλησία σας είπε να έρθει ο Πάπας, συγκατατέθηκε. Και εγώ ρωτάω, βγήκε ο Μακαριότατος και είπε, έδωσε εντολή από την τηλεόραση και είπε ότι παρακαλώ
να μην γίνει καμία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, να μην γίνει καμία πορεία, καμία τηλεόραση να μην δείξει τίποτα. Τώρα ποιος είναι ο Πάπας, δεν ξέρω, για τον Πάπα μιλάμε της Ρώμης, αλλά εδώ βλέπουμε έχουμε και άλλο Πάπα στην Ελλάδα μας, Ορθόδοξο Πάπα, τον κύριο Χριστόδουλο. Έχουμε και άλλο Πάπα εδώ, ο οποίος αποφασίζει και διατάζει μόνος του, αψηφώντας την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μας, τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε. Και αν θα κάνουμε συγκέντρωση και αν όχι. Και αν θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε ή όχι. Όπως αυτοί έχουν δικαίωμα και να λένε ό,τι θέλουν και να πρεσβεύουν τη γνώμη τους, έτσι και εμείς, σαν πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες, έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε και να λέγουμε τη γνώμη μας. Μας λέγει λοιπόν ο Μακαριότατος, έδωσε εντολή κανείς να μην διαμαρτυρηθεί, κανένα κανάλι να μην δείξει τίποτα, καμία τηλεόραση να μην καλύψει τίποτα, καμιά εφημερίδα. Και λένε, και είπε ο Μακαριότατος, προσοχή, αγαπητά μου παιδιά, προς Θεού, λέει ο Μακαριότατος, πιστά μου τέκνα, αγαπητά μου παιδιά, να μην διασυρθεί η εικόνα της Εκκλησίας μας. Να μην διασυρθεί η εικόνα της Εκκλησίας μας. Μακαριότατε και σεβαστέ μας Αρχιεπίσκοπε, κύριε Χριστόδουλε, όταν εσείς με την βοήθεια πολλών από εμάς και όλου του πιστού λαού κάνατε πριν μερικούς μήνες τις δύο μεγάλες λαοσυνάξεις για ένα άλλο μεγάλο και σοβαρό θέμα, τις ταυτότητες, τότε δεν φοβόσασταν εάν διασυρθεί η εικόνα της Εκκλησίας. Τότε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, οι εφημερίδες και όλοι οι φίλοι δεν έπαιρναν στιγμιότυπα και δεν κατηγορούσαν και δεν εκλέβαζαν και δεν ειρωνευόντουσαν και εσάς Μακαριώτη και την Ιερά Σύνοδο και όλη την Εκκλησία και μας έλεγαν Χομεϊνί, μας έλεγαν Αγία Παλάκ, μας έλεγαν κίνους και άλλους φανατικούς και ανθρώπους από τον Μεσαίωνα. Τότε Μακαριώτατε δεν σκεφτόσασταν την Εκκλησία της Ελλάδας, το πρόσωπο της Εκκλησίας, δεν έλεγαν αρνητικές εικόνες. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τότε δεν σας ένοιαζε αν θα διασυρθεί η Εκκλησία. Τώρα σας νοιάζει. Αυτό δεν είναι θέμα πίστεως και μάλιστα μεγαλύτερο από τις ταυτότητες τρόπων κοινά. Δεν είναι. Γιατί λοιπόν έχετε άλλη αντιμετώπιση μακαριότητη και σεβαστή διαρκή ράσχημα. Γιατί. Και εν κατακλείδη. Να τα πω, ε. Θέλετε να τα πω. Θέλετε να τα πω. Να πούμε ένα σύνθημα να ζωντανέψουμε λίγο. Να πούμε ένα σύνθημα. Κλήρος και λαός φωνάζουν ενωμένοι. Τον Πάπα δεν δεχόμαστε. Σε Ευρώπη ενωμένοι. Κλήρος και λαός φωνάζουν ενωμένοι. Τον Πάπα δεν δεχόμαστε, σε Ευρώπη ενωμένοι. Κλήρος και λαός φωνάζουν ενωμένοι. Τον Πάπα δεν δεχόμαστε, σε Ευρώπη ενωμένοι. Χριστόδουλε, θυμίσου, ο λαός δεν σε αντίχριστος από την Ελλάδα. Λοιπόν, μαζί σου. Έξω. Αλλά μας λένε θυμίσου, όλοι αυτοί, όλοι αυτοί, για να τελειώνουμε. Όλοι αυτοί λοιπόν, και οι δημοσιογράφοι που μας ρωτάνε, οι σεβαστοί, οι δημοσιογράφοι που κάνουν το καθήκον τους και μας κάλεψαν σήμερα στη συγκέντρωσή μας αυτή και χωρίς άλλους απλούς κόσμους που έχει άγνοια, αλλά και ο Μακαριότητος και πολλοί ιεράρχες που μας λένε ότι να μην χαλάσουμε την εικόνα και πρέπει να υπακούμε στην ιεραρχία μας και στον Αρχιεπίσκοπο. Ένα απλό ερώτημα. Εμείς οι πιστοί, χριστιανοί Ορθόδοξοι, ποιους πρέπει να υπακούμε? Μη φωνάζεις παρακαλώ. Ποιους πρέπει να υπακούμε? Τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο και την εκάστοτε Ιερά Σύνοδο ή τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μας? Ποιους? Τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μας. Και πότε πρέπει βεβαίως να ακούμε και να υπακούμε και στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο και Ιερά Σύνοδο και Πνευματικούς? Τότε
και μόνο τότε όταν, αυτά τα οποία λένε οι πνευματικοί μας, οι κληρικοί μας, ο Ορθόδοξος, οι Αρχιεπίσκοποι, οι Πατριάρχοι και οι Ιερές Σύνοδοι είναι σύμφωνα με την Εκκλησία μας, με την Ορθοδοξία μας και με τους Αγίους Πατέρες μας. Τότε και μόνο τότε. Διαφορετικά, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, εάν λέει κάποιος πράσει πράττει και λέγει διαφορετικά από αυτά τα οποία έπραξαν και είπαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας, ακόμη λέει και αν ανασταίνει νεκρούς, κάνει θαύματα. Ακόμη, και αν βγάζει δαιμόνια. Ακόμη λοιπόν και αν βγάζει δαιμόνια, ακόμη και αν κάνει θαύματα, ακόμη και αν ανασταίνει νεκρούς, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Ιδωφόρος, να σας φαίνεται, λέει, ότι είναι λύκος με δωρά προβάτου. Όσοι λένε και πράττουν διαφορετικά από αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Αν, λέει, κάποιος σας διατάξει να κάνετε υπακοή σε κάτι το οποίο θα σας πει ένας πνευματικός, ένας ιεράρχης, ένας αρχιεπίσκοπος, πρέπει, λέει, του κάνουν μια ερώτηση Μεγάλο Βασίλειο και του λένε, εάν, λέει, κάποιος κληρικός, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, μας σας κάνει, σας πει να κάνετε κάποια υπακοή σε αυτό το οποίο σας λέγει, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να υπακούσουμε ή όχι? Και απαντάω, Μέγας Βασίλειος, εάν, λέει, αυτό το οποίο σας λένε είναι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες μας και με τη δασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, τότε να κάνετε, να κηρύξετε αυτή την εντολή και να κάνετε υπακοή. Όταν όμως δεν είναι, τότε, λέει, να θυμηθείτε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τη φωνή του Κυρίου μας που είπε, αλλοτριοποιημένη, ούκ ακολουθήσουτι, ακολουθήσουσι, τη φωνή, αλλά φέψονται από αυτή, όπως λέει ένας τσοπάνος, όταν ψεύτικος τσοπάνος φωνάξει ξένα πρόβατα και που δεν είναι δικά του, τα πρόβατα δεν τον ακούσουν τη φωνή του, δεν γνωρίζουν τη φωνή του και δεν θα τον ακολουθήσουν. Έτσι είναι, λέει, και ο ψεύτικος ποιμένας που δεν διδάσκει αυτά τα οποία λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Εάν φωνάξει, λέει, και πει τα πρόβατα που ανήκουν στον Θεό να ακολουθήσουν και να κάνουν αυτά τα οποία λέει εκείνος, τα πρόβατα δεν θα τον ακούσουν και δεν θα τον ακολουθήσουν. Και ας μην ξεχνάμε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος συνεχίζει, τι είπε και τι έπραξε. Τι είπε μάλλον ο Άγιος Απόστολος Παύλος? Εάν, λέει, κάποιος έρχεται σε εσάς και σας κηρύττει και σας ευαγγελίζεται άλλα από εκείνα που σας είπαμε και σας ευαγγελίσαμε εμείς, ανάθεμα έστω. Καν εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας α8, καν άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται εμείς, παρό ευγγελισάμεθα εμείς, ανάθεμα έστω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν εμείς δεν έχουμε χρέος να ακούμε και να υπακούμε και να ακολουθούμε όλους εκείνους τους πνευματικούς και όλους εκείνους τους ιερείς και τους αρχιερείς και τους ελεπισκόπους οι οποίοι μας λένε αντίθετα με αυτά τα οποία διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και ερωτώ, τι μας είπαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εντροχάδι που σας είπα, να τιμούμε και να υποδεχόμεθα στους αιρετικούς, ναι ή όχι? Όχι! Μας είπαν όχι στους αιρετικούς? Όχι! Μας είπαν να μην αγκαλιάζουμε τους αιρετικούς? Όχι! Μας είπαν ότι πρέπει να φεύγουμε μακριά από τους αιρετικούς? Ναι! Μας το είπαν. Μας είπε ο Άγιος Κοσμάς, τον Πάπα, ότι είναι αντίχριστος και ότι πρέπει να το καταρρώμεθα? Ναι! Μας το είπε. Εμείς λοιπόν, εσείς λοιπόν, μακαριότατε, συμφωνείτε με αυτά που δίδαξαν οι Άγιοι μας και άλλοι πολλοί που δεν έχουν χρόνο να τους αναφέρω? Όχι. Έρχεστε σε πλήρη αντίθεση. Άρα λοιπόν, λυπούμεθα, παρόλο την αγάπη, παρόλο την αγάπη που σας έχουμε και σε εσάς και στην Ιερά Σύνοδο, παρόλο το σεβασμό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, δεν μπορούμε να σας υπακούσουμε και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την απόφαση που λάβατε, την απόφαση αυτή, η οποία θα μείνει στην ιστορία και θα σας γράψει ιστορία, ότι ήσασταν ο πρώτος αρχιεπίσκοπος που δεχτήκατε
Πάπα μετά από 1000 χρόνια εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Είστε ο πρώτος και είναι έσχος. Είναι λοιπόν έσχος και εμείς δεν έχουμε χρέος να σας ακούσουμε και να σας υπακούσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε με στεντορία τη φωνή ότι αρνούμεθα να υπακούσουμε, και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία την ειρηνική, να υπακούσουμε σε αυτή την εντολή, να μην γίνει διαμαρτυρία και να αποδεχτούμε την έλευση του Πάπα. Εμείς δεν δεχόμεθα τον Πάπα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, γιατί είναι αιρετικός, είναι αιρεσιάρχης, είναι σφαγέας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Άγιο Μάρκο και Πατρό Κοσμά να ακούμε, γιατί έτσι μόνο όλοι θα σωθούμε. Άγιο Μάρκο και Πατρό Κοσμά να ακούμε, γιατί έτσι μόνο όλοι θα σωθούμε. Άγιο Μάρκο και Πατρό Κοσμά να ακούμε, γιατί έτσι μόνο όλοι θα σωθούμε. Έτσι είναι λοιπόν μακαριότατε, τον Άγιο Μάρκο, τον Άγιο Πατροκοσμά και όλους τους Αγίους μας να ακούμε, διότι διαφορετικά δεν πρόκειται να σωθούμε. Στόμε λοιπόν καλός μακαριότατε και Άγιοι Συνοδικοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Θερμώς σας οικετεύουμε και σας παρακαλούμε. Αναθεωρήσατε αυτή την απόφαση, την εσφαλμένη απόφαση που κατασκανδάλισε και ντρόπιασε όλους τους Ορθόδοξους και πραγματικά πιστούς, κλήρο και λαό. Πριν είναι πολύ αργά, πριν γίνουν σχίσματα μέσα στην Ελλάδα μας. Συγκαλέσατε έστω και τώρα στο παραπέντε τη σεβαστή ιεραρχία μας, όχι την διαρχίεραση, αλλά την ιεραρχία, για να αποφανθεί για ένα τόσο μίζο και σοβαρό θέμα πίστεως. Σταθείτε μακαριότατε εις το ύψος των Αγίων Πατέρων και των προκατόχων σας. Μην δηλιάσετε προουδενώς. Φερθείτε αντάξια των προκατόχων σας. Σταθείτε εκεί που σας ήθελε και σας θέλει ο πιστός λαός σας. Ενθυμηθείτε τον αείμνηστο και μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και υψώστε στεντορία τη φωνή όπως εκείνος ο αείμνηστος Σεραφείμ, ο οποίος είπε: «Όσο ζω εγώ», είπε ο αείμνηστος Σεραφείμ, «ο Πάπας δεν θα πατήσει τα πόδια του εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας». Μην αφήσετε κάποιους κοσμικούς κύκλους, κάποιον κοσμικό περίγυρο που βρίσκεται γύρω σας, μην αφήσετε κάποιες φωνές εντός και εκτός Εκκλησίας να σας επηρεάσουν. Η ιστορία μακαριότατε και Άγιοι Συνοδικοί περιμένει και θα σας καταγράψει ή ως διαδόχους και αντάξιους μιμητές των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, των Αγίων Μεγάλου Φωτίου, Γρηγορίου Παλαμά, Μάρκου του Ευγενικού, Κοσμά του Ιωτελού, ή θα σας καταγράψει μακαριότατη ιστορία ως τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο στον οποίο πάτησε το πόδι του μετά από 1000 χρόνια Πάπας και ως ανάξιο διάδοχο των Αγίων Πατέρων μας και ζηλώσοντας δόξα Βελισσαρίου. Ο Βελισσάριος ήταν ένας Ορθόδοξος, ο οποίος ζήλεψε τους καρδινάλιους, απαρνήθηκε και πρόδωσε την Ορθοδοξία και ασπάστηκε τον παπισμό. Αυτό κάνει και ο Χριστόδουλος! Ευχόμεθα το Πανάγιο Πνεύμα, μακαριότατε, σεβαστή συνοδική, να φωτίσει όλους εμάς, έστω και στο παραπέντε. Όπως αναθεωρήσετε την απαράδεκτη αυτή και αιτία μεγάλου σκανδάλου απόφασή σας περί της ελέψης του Ερεσιάρχου, Αντικρίστου και κατηραμένου Πάπα, μήπως έστω και στο παραπέντε μας λυπηθεί ο Θεός και μας συγχωρήσει
πριν γίνει κανένα μεγάλο κακό. Που θα γίνει το κακό εάν τελικά πατήσει για πρώτη φορά τα ακάθαρτα και αιμοσταγή πόδια του ο Πάπας στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Το θηρίο αυτό της Αποκαλύψεως ως φαγέας της Ορθοδοξίας και του Λουνισμού. Ήρθε να διαψευθούμε. Όχι στην έλευση του Πάπα. Όχι! Όχι στον Ερεσιάρχη Πάπα. Όχι! Όχι στον σφαγέα της Ορθοδοξίας. Όχι! Όχι στον σφαγέα του Λουνισμού. Όχι! Όχι στο θηρίο της Αποκαλύψεως. Όχι! Όχι στον κατηραμένο Πάπα κατά τον Άγιο Κοσμά. Όχι στον αντίχριστο Πάπα σύμφωνα με τον Άγιο Κοσμά. Ζήτω η Ορθοδοξία μας. Ζήτω η πίστη στον πατέρα μας. Ζήτω η Ελλάδα μας. Γρηγορείτε παιδες Ελλήνων, νυν υπερπάντων ο αγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε την πορεία προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για να παρώσουμε το ψήφισμα το οποίο θα διαβάσουμε στη συνέχεια, θα σας απευθύνει ένα χαιρετισμό ο γνωστός αγωνιστής και αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Ένα θερμό χειροκρότημα. Όσοι παρακαλώ είσαστε εκπρόσωποι φορέων, χριστιανικών σωματείων, κομμάτων ή άλλων φορέων, παρακαλώ να μου φέρετε εδώ στην εξέδρα τα ονόματά σας για να σας ανακοινώσουμε ή να εκφράσετε κάποιο σύντομο χαιρετισμό και εσείς. Ή αν έχετε κάποιες ημερομηνίες για συγκεντρώσεις που θα γίνουν, θα τις ανακοινώσουμε στη συνέχεια. Δευτέρα θα γίνει, να το πείτε αυτό. Γραμμένα, στα προφίλια πανεπιστημίων. Πολύ σύντομα. Αγιορείτες, Άγιος Χριστός Ανέστη. Η Γραφή λέγει, ούτε εν άρμαση και εν ύπης, ημείς εν ονόματι Κυρίου. Εμείς αδελφοί μου δεν έχουμε δυνάμεις. Έχουμε όμως τον πανίσχυρο Θεό με το μέρος μας. Έχουμε τις προσευχές όλων των ιερών μονών της Ελλάδος. Έχουμε τις προσευχές όλων των μονών του Αγίου Όρους. Τις προσευχές όλων των κηρυκών της Ελλάδος, οι οποίοι διαμαρτύρονται, αντιδρούν για την συμμετοχή της Εκκλησίας στην έλευση του Πάπα στην Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν έχουν τη δύναμη και την εξουσία και φέρνουν τον Πάπα στην Ελλάδα. Ουδέποτε είχε πατήσει Πάπα στην Ελλάδα. Καμία συμμετοχή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η απέτηση του ελληνικού ορθοδόξου πιστού λαού. Ο πιστός λαός που εκκλησιάζεται, ο πιστός λαός που κατέβηκε και στις ταυτότητες, ο πιστός λαός που υπέγραψε τα χαρτιά, αυτό ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο. Να μην συμμετάσχει κανένας και να μην εισέλθει μέσα στην Αρχιεπισκοπή ο Πάπας. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Πάπας έχει αποφασιστεί ότι θα μπει μέσα στα γραφεία και στο μέγαρο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, όπου και θα τιμηθεί εκεί. Πρέπει να πούμε, η υποδοχή του Πάπα στην Αρχιεπισκοπή αποδίδει τιμή στην αίρεση. Δεύτερο, πρέπει να πούμε ότι το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής είναι το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Μέσα στο σπίτι της Αγίας θα πατήσει το μοίρασμα των αιώνων.
πατήσουμε στο σπίτι της Αγίας Φιλοθέης το πόδι του Αιρεσιάρχης. Είναι και δικό μας. Ας προφυλάξουμε το σπίτι της Αγίας. Είναι και δικό μας. Γι' αυτό ο Σεραφείμ ο Μακαρίτης δύο πράγματα θα γράψει η ιστορία για τον Σεραφείμ με χρυσά γράμματα. Όσο ζούσε δεν μπόρεσε ο Πάπας να έρθει στην Ελλάδα. Και δεύτερον, όσο ζούσε δεν βγήκαν οι ταυτότητες. Και τώρα και ταυτότητες βγήκαν και ο Πάπας έρχεται τελικά. Ο Αρχιεπίσκοπος αποφασίστη ότι θα τον συνοδεύσει στην πνίκα. Θα πάει τελικά μαζί του ο Αρχιεπίσκοπος. Θα συμμετάσχει το Ορθόδοξο Ράσο δίπλα. Διαφωνούμε πλήρως. Η Ορθόδοξη καμία σχέση. Τότε εάν έρθει και ο εκπρόσωπος των μαρτύρων του Ιεχωβά, αν έρθει και ο Δαλάη Λάμα, θα πρέπει να τον υποδεχτούμε και αυτόν όπως πάμε. Και τελειώνω. Οι καθολικές εφημερίδες στη Ρώμη, όλες οι καθολικές εφημερίδες έγραψαν, οι παπικές, έγραψαν τα τείχη της Ορθοδοξίας επιτέλους έπεσαν. Έπεσαν. Και εμείς φωνάζουμε όχι. Όχι, αδελφοί μου. Και να πούμε το εξής. Τον Αρχιεπίσκοπο, τον Πάπα μάλλον της Ρώμης, δεν τον υποδέχεται η Εκκλησία της Ελλάδος. Τον υποδέχεται ο Αρχιεπίσκοπος μόνος του. Όχι η Εκκλησία. Να πούμε και τούτο, ότι δεν τον υποδέχεται τον Πάπα η Ελλάδα, αλλά ο Σιμίτης και ο Στεφανόπουλος, όχι Έλληνες. Αδελφοί μου, να είστε και την ημέρα του Πάπα έτοιμοι. Κι αν χρειαστεί μαρτύριο για την πίστη μας, και μαρτύριο αδελφοί μου, και για μαρτύριο να είμαστε έτοιμοι. Οι Άγιοι θυσιάστηκαν, τα ΜΑΤ ας χτυπήσουν πάνω μας την ημέρα εκείνη. Κι αν αδελφοί μου μας πούνε ότι θα μαυρώσουμε την εικόνα της Ελλάδος για την Ορθοδοξία, άλλη μια φορά οι Ευρωπαίοι ας μας πούνε Γρεκούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη μας βρίζει. Χίλιες φορές με την Ανατολή παρά με τη Δύση. Χίλιες φορές. Αδελφοί μου, ανήκουμε στην Ανατολή και όχι στη Δύση, όπου μας πάνε για ένωση. Χριστός Ανέστη. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον πατέρα Νεκτάριο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάντα σε όλους τους αγώνες μπροστά. Και τώρα ένα σύντομο χαιρετισμό. Ένας άλλος μοναχός αγωνιστής και ομολογητής. Χρόνια αγωνίστηκε αυτός στον αγώνα για την Ορθοδοξία μας και τον Ελληνισμό. Ο πατήρ Ιάκωβος, μοναχός από το Άγιον Όρος. Ένα θερμό χειροκρότημα. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, η επικυβέρνηση έλευσης του Αντιχρίστου Πάπα στην Ελλάδα είναι η μέρα πένθους και από θρησκευτικής και από θρησκευτικής απόψεως. Πρόκειται να τιμηθεί ένας εδιρμένος αιρεσιάρχης μασόνος, ένα όργανο των Εβραίων που δεν γνωρίζει ο ίδιος τι πιστεύει. Η Ελλάδα υποδέχεται των διάδοχων των αμετανοήτων τραγκοπάτων, οι οποίοι μετά το σχίσμα του 1054 προεξέλισαν μίλια κακά στην Ελλάδα και στο έθνος. Αφού αποδυνάμωσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι πρόγονοι των σημερινών δυτικών τους έλειψαν το σύνθημα
ότι μόνοι αυτοί θα στηρίξουν το Βυζάντιον να μην περιέλθουν στον Ατήλα, αρκεί να ενωθεί ο λόγος της Εκκλησία με την θρησκεία των Φράγκων και την παραδοτική Δύση. Τότε η Βυζαντινή για το λεγόμενο τυπικό συμφέρον και για να μην απομονωθούν όπως λέγουν και σήμερα, έπεισαν την τότε εκκλησιαστική ηγεσία να ευδώσει στην Ένωση για να σωθεί η Αυτοκρατορία. Τότε η Παναγία, αφού είδε ότι τα παιδιά της τα οδηγούν στην αίρεση Κράτος και Πατριάρχης και Επίσκοποι, πήρε τη σκέπη της από την Αγία Πόλη της Καρδινοπόλεως και παρεδόθη στα στοργά του Ατήλα. Η πόλη με την Αγία Σοφία και τόσας Βυζαντινάς Εκκλησίας και Μονάς με αρκετά αγιάσματα προς θεραπεία ψυχής και σώματος παρεδόθη βολά εις τους αλλοδόξους. Οι ίδιες υποσχέσεις υπάρχουν και σήμερα. Ο υλικών συμφέρον. Η πολιτεία δεν την κέστη που συνεμάχησε με τα κράτη που κυριαρχούν θρησκευτικώς οι αιρετικοί και υπέκυψε μισόλα προκειμένου να καρποθεί δάνεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ φιλότιμοι. Έχουν το σκοπό τους που θα τα εισπράξουν με άλλων τρόπων. Αρκεί η Ελλάδα να αρνηθεί θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη, την τήρηση των εντολών του Θεού και τους αρκεί. Γνωρίζοντας σκοτεινά δυνάμεις ότι η Ελλάς προστατεύεται ιδιαιτέρως τη μεσητεία της Κυρίας Θεοτόκου των Αγίων από τον Θεό και θέλουν να αρνηθούν την ορθοδοξία, να πάψουν τη ρίγα σε μελάς του Κυρίου για να ηττηθεί. Όσο οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης ετήρουν τον νόμο του Θεού, εσκέπτονται υπό του Θεού, όταν εξέπλυναν υποδηλώνονται. Το αυτό περιμένει και εμάς. Όσο να προστατούμε από την πίστη και την αγιότητα του βίου, τόσο να ακολουθούν εσυφορέ. Σήμερα υπήρξε μια ενίερο συμμαχία για να προωθεί ο ορθόδοξος πίστης του λαού μας. Ο φορέσας το εβραϊκό σκουπάκι, πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και κατέθεσε στέφανος στο ολοκαύτωμα των Εβραίων, στο οποίο από 600.000 το αναβιβάζουν σε 6 εκατομμύρια, προσεκάλεσε τον Πάπα, υποκύψα στις εβραϊκές πιέσεις ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, έβγαλε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες του όλοι να πάρουμε το σήμα του Αντιχρίστου 666 και συμπροσευχηθείς στη συναγωγή του Βόλου ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ως Δημητριάδος. Συμπροσευχή της συναγωγή του Βόλου των Εβραίων. Αλλά συμμετοχή από τους Εβραίους. Συμμετέχει εν προσευχή στα εβραϊκά νεκροταφεία. Και πρόσφατος επήγε στο νεκροταφείο της Νικαίας και συμπροσευχήθη με τον Ραβίνο. Όλοι αυτοί οι τρεις που υποκύπτουν στους Εβραίους εκρηπτό εμηχανεύτησαν την έλευση του καρτηραμένου και αιρετικού Πάπα στην Ελλάδα. Του Πάπα, ο πρώτος εισήλθε στην Εβραϊκή Συναγωγή της Ρώμης και προσευχήθη μετά των Εβραίων για να συντομεύσει το χρόνο ο Αντίχριστος να έρθει να τον προσκυνήσουν. Το παρελθόν έτος στην πλειοψηφία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου δεν συγκατετέθη στην έλευση του Πάπα. Την ανέβαλαν για να έρθει η επομένη σύνθεση της Ιεράς Συνόδου, η οποία είναι ευάλωτη. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, η Νέα Σύνοδος άρχισαν οι μυστικές διαβουλεύσεις Βατικανού και Ελληνικού κράτους και Εκκλησίας της Ελλάδος. Όλα αντελήφθησαν τα γενόμενα, η Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος σκοπίμως εδήλωσε εν αγνία κάθε εννοηθή πως θα αντιδράσει. Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για πρώτη φορά μετέβει στην τελετή των Φράγκων στην Ακρόπολη, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ουδόλως αντέδρασε. Δηλαδή, ο συνταυτότητα ορθόδοξου της τελετής της τελετής πρόεδρος της Δημοκρατίας
Δημοκρατίας, δύναται να συμπροσεύχεται στα συναγωγά των ελληνικών η Αρχιεπισκοπή να μην ανησυχεί. Αυτά ήταν προμελετημένα. Η πρωτοβουλία εδώ στον κύριο Στεφανόπουλο, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη και έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων. Έσκο! Λάβει και φόβο Θεού. Έπρεπε να του διαμιλήσει κύριοι της κυβερνήσεως που εκπροσωπείται των λαών να το φέρετε το θέμα εις την Βουλή και εκεί θα συμφωνηθεί αν πρέπει να έρθει ή όχι. Αυτά είναι άναντρα, δειλά και σκοτεινά και καταρακώνουν τους θεσμούς τους οποίους εμείς ακόμη τιμούμε, αλλά όχι να προδώσουμε την πίστη μας. Προδοτικές δηλώσεις του Χριστοδούλου και του Συνόδου του ότι δεν έχουν γνώμη ως αναρμόδιοι και είναι θέμα του κράτους και των προτέρων μηχανογραφημένα για να καυτούν, για αντιδράσεις και να επαναπληθεί ο λαός. Και αφού το παρασύρουν ως αρχηγών κράτους κατόπιν τον ανεγνώρισαν και τον καλούν τους αρχηγών της Εκκλησίας και το επιτρέπουν να λειτουργήσει. Όλοι οι Ορθόδοξοι που φυλάσσουν τα δόγματα και τις παραδόσεις τελούν λειτουργία και εφρόντεχνον στον Θεό. Ο Πάπας θα τελέσει θυσία ομοίαν με την πλατεφορτώνου Κάη. Αιγύρες του τρέχουν αίματα από τα όπλα και τα χρήματα που επεχείρησαν στους Τούρκους της Κροατίας για να σφάξουν τους αδελφούς μας Σέρβους. Και τώρα η συμφορά θα έρθει στην Ελλάδα από τη θυσία του Σατανά που θα κάνει ο Πάπας στο στάδιο. Όποιος τον υπολεπτεί και συμμετάσχει στην οικολογική εξαστικός και πολιτικός μετέχει της αποδόξης προγήματος στον Φράγκο. Μετέχει της αιρέσεως του πατρισμού και του οικουμενισμού. Όλοι να αποδοκιμάσουμε το θηρίο της Αποκαλύψεως, τον πρόδρομο του Αντιχρίστου Πάπα. Ετοιμάζουν προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις και κοινά ανακοινοθέντα. Όμως το όνομα του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος σκοπίμως δεν εκάλεσε την ιεραρχία να εκφέρει τη γνώμη της και φέρει το αιρετικό Πάπα στην Ελλάδα, πραξικοπηματικός με τη φυγή του Πάπα θα γραφεί στον κατάλογο των Λατινοφρόνων όπως του Πατριάρχου Βέκου, του Βυσαρίωνος και του Ισιδόρου των Λατινοφρόνων. Η Ιδία Λευκή υπομείνεται και η λεγόμενη Διαρκή Σύνοδος και τα ονόματα αυτών θα γραφούν στον αυτόν κατάλογο των προδοτών. Ετικών διαφωνία μερών του Διαρκού Συνόδου δεν τους απαλλάσσουν από την ευθύνη, διότι έπρεπε να αποχωρήσουν από την καθέδρα των ημών, από την μυστρική αυτή σύνοδο. Είναι η μέρα ευκαιρίας με την λιβερά πτώση του Αρχιεπισκόπου και το όνομα της ακολουθίας του να ομολογήσουμε φανερά το ορθόδοξο φρόνημα προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μισούμε τους αιρετικούς. Προσευχόμεθα να μετανοήσουν. Δεν τιμώμε όμως αυτούς και δεν τους υποδεχόμεθα και μάλιστα με την επιμένη έφρα της αιρέσεως που οδηγεί στην απώλεια εκατοντάδες χιλιάδες ψυχάς. Και ταλαιπωρήσουμε και ταλαιπωρούν και την αστυνομία. 4.000 αστυνομικοί θα τον φρουρούν. Τον ετοιμοθάνατο και αξιοθλήν των αιρετικών που το φέρουν οι Εβραίοι για να φυγαδεύσουν τη σκέπη της Αγίας Τριάδος από την Ελλάδα. Ο Πάπας είναι αντίχριστος και όχι στην Ελλάδα και οι κολόγες. Λοιπόν, Σαρέσκη. Ευχαριστούμε τον Πατάλη Ιάκωβο για τον χαιρετισμό του και την ομιλία του. Στο βήμα, ο πρόεδρος του ΕΕΛΕΚ, ο κύριος Ανδρέας Πετρόπουλος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Παρακαλώ. Λέμε όταν λέμε χαιρετισμούς, εννοούμε χαιρετισμούς. Γιατί αφενός έχει περάσει η ώρα και πρέπει να προλάβουμε κάποια πράγματα, αφετέρου πολύ έχετε κουραστεί και φεύγετε σιγά σιγά και πρέπει να κάνουμε και την πορεία μετά. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Πετρόπουλος, εκπρόσωπος και πρόεδρος του ΕΕΛΕΚ. Σεβαστέ και αγαπητέ πατέρα Μάξιμε. Σεβαστοί πατέρες, άγιε καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Σαρόφου, του Κόρφου Δωρίδος, και πατριώτες μου Έλληνες και αδελφοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εταλαιπωρήθημεν επί όραν πολύ και εκφράζω μίαν μου απορίαν.
Τόση ώρα που ανακαθιπίζεται ο Πάπας, όχι αδίκως. Θέτω ένα ερώτημα. Ο Πάπας φταίει ή εκείνοι που εκάλεσαν τον Πάπα εις τας Αθήνας. Φωνάζεται τόση ώρα δια τον Πάπα. Μια στιγμή, ακούστε, μια στιγμή, μη φωνάζετε, διότι εκείνος ο οποίος ομιλεί τελευταίος ομοιάζει με τον στρατιώτη ο οποίος πάει στο καζάνι της φασουλάδας. Ή θα βρει την περισσότερα ή θα βρει την ολιγότερα. Εμένα λοιπόν με έτυχε η ολιγότερα, κάντε λίγο υπομονή. Θέλω να πω λοιπόν τούτο και να το εκφράσω ως απορία μου. Αντί να καταφερόμεθα να τον εκείνον οι οποίοι είναι οι δημιουργοί του γεγονότος, εμείς ομιλούμε για το γεγονός, αυτό τούτο. Δεν θα έκανε η πολιτεία κανένα βήμα στο να καλέσει τον Πάπα εις τας Αθήνας, εάν δεν είχε την σύμφωνο γνώμη και την έγκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος, της νομοκρατού της Εκκλησίας. Υπήρξε μια αισχρή συνωμοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και της ελληνικής πολιτείας εις βάρος του ελληνικού λαού. Μπράβο. Για αυτή μία ακόμα. Μπράβο. Αδελφοί μου, αδελφοί μου. Αδελφοί μου. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή απασχολείται με το λεγόμενο ασφαλιστικό. Είναι απέραντα δίκαιο το αίτημα αυτό της κοινωνίας. Το θέμα είναι όμως ότι το ασφαλιστικό ερήφθη εις την κρίση μόνο αυτή τη στιγμή, όπου το κάθαρμα της νήσεως πατεί το ιερό κόμμα της πατρίδος. Και αυτό γίνεται για να μην ο λαός ρίξει το βλέμμα του επάνω στο τραγικό αυτό γεγονός. Όλος ο τύπος της Ιταλίας και της Ευρώπης αυτή τη στιγμή ένα σύνθημα έχει. Έπεσε το άπαρτον φρούριον η Ελλάς. Και τα βρονιά. Και τα βρωμερά μέσα μαζικής ενημερώσεως κρατούν των λαών ανενημέρωτων επάνω σε αυτή τη στάση του τύπου της Δυτικής Ευρώπης. Ο Πάπας θα έρθει. Δεν μπορούμε να τον εμποδίσουμε αφού η Εκκλησία της Ελλάδος εχωρίστηκε στα δύο. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού που είμαστε εμείς και η άλλη του Χριστόδουλου. Η Νόρθος Εκκλησία η οποία παραβιάζει τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το Χριστό, είναι του διαβόλου. Αυτό είναι. Συμπατριώτες, για να κατέρθω για να μιλήσουν κι άλλοι ομιλητέ και δυστυχώς να σας αποχωριστώ προς το παρόν. Μία είναι η κραυγή μας. Είστε ως μέγας ο Θεός ημών. Ζήτω η Αγία Ορθοδοξία. Ζήτω η Ελλάς. Κάντε ο Πάπας. Επειδή υπάρχει πρόβλημα, δεν θα γίνουν άλλοι χαιρετισμοί, λοιπόν θα αναφέρουμε μόνο όλους τους φορείς που βρίσκονται κοντά μας. Και στη συνέχεια να διαβαστεί το ψήφισμα και θα συνεχίσουμε με την πορεία. Λοιπόν, κοντά μας παρευρίσκεται ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγωνιστικός Σύλλογος Άγιος Θεόδωρος Ουστορίτης από τη Λάρισα και τον Βόλο. Συμπαρίσταται και επικροτεί και χαιρετίζει τον αγώνα κατά της ελεύθερης του Πάπα της Ρώμης. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Σύλλογο Θεόδωρο Στουδίτη, Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, παρευρίσκονται και συμπαρίσταται μέλη του Συλλόγου Ορθόδοξου Χριστιανών, ο προφήτης Ηλίας. Παρευρίσκεται κοντά μας και ο Σύλλογος Πύρινη Ροφέα. Παρευρίσκονται κοντά μας και το Σωματείο η Επάρξη. Σου ευχαριστούμε με τον πρόεδρο κύριο Βασίλη Τσούκα, ένα γνωστό θεολόγο και αγωνιστή. Στη συγκέντρωση επίσης παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες των ιερών Μητροπόλεων, που θέλει να πει Δημητριάδος και Λαρίσης. Κοντά μας επίσης βρίσκεται και ο αγωνιστής κληρικός πατήρ Δημήτριος Αλικάκος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης από τη μοναχή και πιστή από το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, την Κερατέα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας είναι επίσης ο Σύλλογος Συμπαραστάσεων Κρατουμένων Ονίσιμος. Επίσης θερμούς χαιρετισμούς μας αποστέλει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευγένιος Χαϊτίδης, από τον
Δημοσίου Σερών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον βουλευτή Νέα Δημοκρατία, τον Ευγένιο Χαϊτίδη, τον κύριο Ευγένιο Χαϊτίδη, για τους χαιρετισμούς και ότι μας είπε να μεταφέρουμε τους θερμούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς του στη συγκέντρωσή μας και την κάθετη αντίδρασή του για την αίρεση του Πάπα στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έχω ξεχάσει κάποιος που δεν μου έδωσε. Ωραία. Θα διαβαστεί το ψήφισμα. Στη Δευτέρα η συγκέντρωση. Επίσης, κοντά μας βρίσκονται εκπρόσωποι από την φοιτητική παράταξη κοινότητα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Επίσης, διαμαρτυρίες θα γίνουν στη συνέχεια 29 Απριλίου στις 7:15 το βράδυ στο Θέατρο Βρετάνια Πανεπιστημίου 7 Πλατεία Συντάγματος στην αγωνιστική συγκέντρωση. Θα μιλήσουν ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος Στέλιος Παπαθεμελής, βουλευτής πρώην υπουργός, ο κύριος Στέμος Στοφορόπουλος, πρέσβης επιτιμή και ο κύριος Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος κοινωνιολόγος. Την Κυριακή 29 Απριλίου στο Θέατρο Βρετάνια Πανεπιστημίου 7. Όλοι σε αυτή την διαμαρτυρία. Επίσης, άλλη συγκέντρωση. Την Δευτέρα. Στο Πανεπιστήμιο μπροστά! Στο Πανεπιστήμιο μπροστά! Πανεπιστήμιο, άλλη συγκέντρωση στα προπήλαια Πανεπιστημίου. Ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:30. 30 Απριλίου στα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Δευτέρα και ώρα 4:30. 30 Απριλίου. Λοιπόν, τώρα διαβάζετε το ψήφισμα. Προσέξτε, το ψήφισμα της συγκεντρώσεώς μας. Κοντά μας παρευρίσκεται πριν διαβάσει το ψήφισμα. Παράληψη μεγάλη. Η εκλεκτή καλλιτέχνητα και τραγουδίστρια και αγαπητή αδελφή μας και αγωνίστρια, η κυρία Βίκυμο Σχολείου, ένα θερμότερο πρότυμα. Για την κυρία μας Βίκυμο Σχολείου, την αγαπητή μας αδελφή, την ευχαριστούμε πολύ. Ένα σύντομο χαιρετισμό θέλετε. Ένα σύντομο χαιρετισμό. Λοιπόν, το ψήφισμα, ακούστε το προσεκτικά και στη συνέχεια θα πείτε εάν συμφωνείτε με το ψήφισμα ή όχι που θα παραδοθεί στον Αρχιεπίσκοπο και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Και ο Σύλλογος παρευρίσκεται, συγγνώμη. Είμαστε όλοι εδώ. Άγιοι Απόστολοι. Κοντά μας παρευρίσκεται και ο Σύλλογος Άγιοι Απόστολοι από το Μενίδη με τον κύριο Ηλία Αντωνόπουλο και Γιανακόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας ο κύριος Μηλιαράκης για να μας διαβάσει το ψήφισμα. Πώς δεν μας βοηθάει τώρα. Τώρα δυσκολευόμαστε από τα φώτα. Κουραστήκε ήταν λοιπόν. Λοιπόν, λυρική και λαϊκή που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου στις 7 το βράδυ στην πλατεία Κλαθμόνος στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός σε συνεργασία με ιερές μονές και ορθοδόξους χριστιανικούς φορείς για να διαμαρτυρηθούμε για την επικείμενη επίσκεψη του Πάπα στη χώρα μας και αφού ακούσαμε τον κύριο ομιλητή της εκδηλώσεως καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός της Ορεινής Πολιτείας πατέρα Μάξιμο Αγιορείτη Μονακό εγκρίναμε ομοφόνος στο παρακάτω ψήφισμα. Πρώτον, αν ο Πάπας θέλει ειλικρινά να έρθει στην Αθήνα ως προσκυνητής, ουδενός την άδεια ή την πρόσκληση χρειάζεται. Αλλά ως Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να έρθει όποτε το θελήσει. Στόχος του όμως ήταν και παραμένει να τον αναγνωρίσουμε ως θρησκευτικό πλανητάρχη. Δεύτερον, η επίσκεψη του Πάπα στη χώρα μας δεν θα είναι προσκυνηματική, αλλά εκπορθητική. Γι' αυτό και ο Ιταλικός τύπος γράφει
το τείχος έπεσε. Τρίτον, είναι αυτονόητο το δικαίωμα της κυβερνήσεως να προσκαλεί στη χώρα μας ένα αρχηγό κράτους και κατά συνέπεια και τον αρχηγό του κράτους του Βατικανού. Δικαίωμα όμως και του λαού είναι να κρίνει και να επικρίνει τις κυβερνητικές αποφάσεις και να συμφωνεί να διαφωνεί με αυτές, όπως έγινε και στην περίπτωση της επίσκεψης του Κλίντον.